Είναι δύο διαφορετικές. Τελικά. Είναι μεγάλο θέμα και μόνο αν, αν το ξέρεις πολύ καλά μπορείς να δώσεις κάποιες απαντήσεις. Εγώ θα μείνω μόνο στο ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει χιούμορ, γιατί το έγραψα πριν, δεν θα το πω ακριβώς, του έγραψα «Τζόνι μου, για πες». Καλημέρα. Για παίζει. Γενικά εγώ με κάποιους ανθρώπους δεν είμαι κολλητή, αλλά έχω μία σχέση χρόνων. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Alter, μου είχε δώσει μια εκπληκτική συνέντευξη και με είχε εμπιστευτεί. Τότε ήταν πολύ τιμητικό ο Καλημέρης να μιλήσει και να δώσει μια συνέντευξη. Και είναι κάποια πράγματα που τα κρατώ. Έχει υπάρξει διευθυντής μου, αλλά τον σεβόμουν όχι επειδή ήταν διευθυντής. Εγώ έτσι λειτουργώ. Επειδή είναι αυτός ο άνθρωπος, έχει μια ευγένεια που τον χαρακτηρίζει. Του λέω, Τζόνι μου, τι γίνεται? Και μου λέει, φιλενάδο. Να έρθει από εδώ καμιά βόλτα. Το είπε έτσι με έναν τρόπο αστείο. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Είναι, ξέρει να τοποθετεί τα πράγματα και έχει περάσει από πάρα πολλά κανάλια και φαντάζομαι τέτοιες ανακοινώσεις. Μένει, φεύγει. Φεύγει, εγώ πιστεύω. Νομίζω ναι. Σχετικά με το πρόγραμμα και σε όλα τις εκπομπές που έχει δώσει έγκριση και ο Τζόνι Καλημέρης, είναι στον αέρα το πρόγραμμα για του χρόνου. Θα επαναεξεταστούν όλα.